Γεια σας. Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών του Δήμου Ηρακλείου υπήρχε πάντα η παρουσία της ομάδας χειροτεχνών. Για φέτος, λόγω των τωρινών συνθήκων, η παρουσία της ομάδας έγινε διαδικτυακά μέσω μικρών βίντεο με τίτλο «Χειροτέχνες χωρίς όρια». Ευχόμαστε να περάσει το μήνυμα των χειροτεχνών για το πάθος που έχουν για τις δημιουργίες τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου που αγκαλιάζει με όλα τα υπόλοιπα και την ομάδα χειροτεχνών. Καλή απόλαυση! Γεια σας, είμαι η Ελευθερία. Βρισκόμαστε στο Κοινωνικό Εργαστήριο της Θάλασσας Αλληλεγγύης, όπου εδώ και 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια που έχει να κάνει πιο πολύ με την ένταξη ντόπιων προσφύγων και μεταναστών, κυρίως γυναικών, σε θέματα εκπαιδευτικά κυρίως. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το εργαστήριο υδαπτικής που δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, το οποίο απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες διαφορών εθνικοτήτων, δεν έχει σημασία ποτέ η καταγωγή, ούτε η γλώσσα, ούτε η ηλικία. Σε αυτό το εργαστήρι προσπαθούμε να μάθουμε την τέχνη της υδαπτικής, απλά βασικά πράγματα από το μηδέν, μέχρι να εξελιχθούμε και να φτιάξουμε κάποια αρτιστικά αντικείμενα. Η δράση μας όλη είναι εθελοντική. Ο χώρος στηρίζεται κυρίως από δωρεές απλών πολιτών, ομάδων, οργανώσεων. Στηρίζεται μετά από μπαζάρια οικονομικής ενίσχυσης που κάνουμε, στα οποία διαθέτουμε τα αντικείμενα τα οποία κατασκευάζουμε εδώ στο εργαστήρι. Τα περισσότερα έχουν μάλλον χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα υφάσματα τα οποία μας τα έχει φέρει ο κόσμος από δωρεές. Προωθούμε πάρα πολύ την έννοια της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, αντικείμενα που δεν τα έχουμε, που τα έχουμε στα χρηστία και δεν χρησιμοποιούνται, πώς μπορούν να αποκτήσουν κάποια άλλη μορφή και κάποια άλλη χρηστικότητα. Αυτό το γνωρίζουν και οι μαθητές, τους ενημερώνουμε ότι ουσιαστικά επειδή είμαστε εθελοντικοί εθελοντές, εθελοντικός είναι ο χώρος, πώς μπορεί να στηριχθεί ένας τέτοιος χώρος, με τη βοήθεια όλων μας και με τη βοήθεια της κοινότητας. Σκοπός μας αρχικώς ήταν να μπορέσουμε να καταφέρουμε να εντοπίσουμε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση, ενήλικες κυρίως, σε μια εκπαίδευση ή σε μια εργασία και να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέσα από τη γνώση, την αλληλεπίδραση και την εκπαίδευση. Το εργαστήρι μας είναι ανοιχτό σε όλους και κάνουμε και πρόσκληση και έκκληση στον καθένα που μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε τρόπο. Ο τρόπος αυτός είναι με τη διάθεση κάποιου χρόνου για τα θεωρητικά μαθήματα, είτε με τη διάθεση υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μέρους μας για να μπορούμε να συνεχίσουμε τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια. Το δώσεις εδώ. Εντάξει, το ίδιο και στο άλλο. Κάνεις εδώ γύρω-γύρω, 1, 2, 3 γύρω-γύρω. Αυτό μετά. Πέρα από τα μαθήματα της τακτικής έχουμε και κάποια άλλα τμήματα, όπως είναι εκμάθηση αγγλικών σε ενήλικες πρόσφυγες κυρίως, εκμάθηση ελληνικών και μετά κάποια τμήματα εκμάθηση βασικών γνώσεων αλλά και προχωρημένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλα αυτά που θα παραδίδουν εθελοντές εκπαιδευτικοί και όχι μόνο. Ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς αν θέλει να προσφέρει λίγο από το χρόνο του ή από την ειδικότητά του και αν μπορούμε να φτιάξουμε μαζί όλοι ένα πρόγραμμα εκμάθησης το οποίο μπορούμε μετά να το διαθέσουμε εδώ στον κόσμο και να τους εκπαιδεύσουμε πάνω στο αντικείμενο αυτό.